Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, φίλες, φίλοι, προσκεκλημένοι. Έφυγε ο πρέσβης, αλλά ήθελα να απευθύνομαι και ένα ιδιαίτερο χαιρετισμό και ένα αντίο με την έννοια ότι αναλαμβάνει, θα αναλάβει κάποια καινούργια καθήκοντα και να διαβεβαιώσουμε εκ μέρους του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης ότι το Παλαιστινιακό είναι στο επίκεντρο της δράσης του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης μαζί και με τα άλλα Κούβα κλπ. Και να τον διαβεβαιώσουμε ότι θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερη δύναμη και περισσότερη επιμονή να προβάλλουμε τα δίκαια του Παλαιστινιακού λαού για να αποκτήσει τελικά και ο Παλαιστινιακός λαός στη δική του πατρίδα, ανεξάρτητη πατρίδα. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η εισήγηση, η γραπτή της γραμματείας αλλά και η παρουσίαση από την Ελπίδα την Παντελάκη, τη Γενική Γραμματέα, αναφέρεται πραγματικά με πληρότητα στις διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις, στα καθήκοντα του αντιπολεμικού αντιπεραλιστικού κινήματος. Είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα σημαντικό ντοκουμέντο που μαζί με την απόφαση που θα πάρετε στο τέλος του συνεδρίου και φυσικά τις οργανωτικές αποφάσεις, πιστεύουμε ότι δεν έχει μόνο σημασία για το κίνημα στη χώρα μας, αλλά έχει και μια διεθνή σημασία για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης και τα κινήματα ειρήνης. Μια και κορονοϊού θέλοντος, να το πω έτσι, θα έχουμε την άνοιξη το 13ο συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης στο Βιετνάμ, το οποίο έχει αναβληθεί για τους γνωστούς λόγους. Είναι γνωστό, συναγωνιστές και συναγωνίστρες, ότι η δράση της ΕΕΔΙΑ και η ευθύνη που έχει στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης από το 2000 μέχρι σήμερα και πριν, βέβαια, αλλά η μεγάλη ευθύνη που ανέλαβε μετά το 2000, αναγνωρίζονται από άλλα κινήματα και έχει συμβάλει καθοριστικά, διαχρονικά, θα έλεγα, στη διαμόρφωση του αντιπεραλιστικού προσανατολισμού και στη διατήρησή του. Πράγμα που παλιότερα δεν ήταν δεδομένο. Ούτε είναι πάντα δεδομένο. Αυτή η σταθερότητα της ΕΕΔΙΑ αλλά και άλλων κινημάτων, η εξέταση των διεθνών εξελίξεων από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων, η αντοχή στις ιδεολογικές πιέσεις αντιπάλων αλλά και δυνάμεων που υποχωρούν σε αυτές κάτω από το βάρος δυσκολιών, ορισμένων αυταπατών ή και άλλων επιλογών που όντως υπάρχουν, αυτή λοιπόν η κατάσταση έχει μια ιδιαίτερη σημασία και βγάζει και ορισμένα συμπεράσματα και για το μέλλον. Γιατί η ιδεολογική πάλι και η κατεύθυνση δεν εξασφαλίζεται μόνιμα και σταθερά. Προκύπτουν καινούργια προβλήματα. Επομένως, συνεχίζοντας προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζουμε ότι η προσφορά της ΕΕΔΙΑ είναι μεγάλη και στον ιδεολογικό τομέα, πέρα από τον οργανωτικό, τον οικονομικό κλπ. Όπως αναφέρεται λοιπόν αναλυτικά και λεπτομεριακά η εισήγηση, και δεν θέλω να επαναλάβω πάρα πολλά πράγματα, οι διεθνείς εξελίξεις το αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι επικίνδυνες. Είναι επικίνδυνες, είναι σύνθετες, έχουν το χαρακτηριστικό στοιχείο, είναι το μεγάλωμα της υπεραλιστικής επιθετικότητας. Η όξυνση των ανταγωνισμών ανάμεσα σε υπεραλιστικές δυνάμεις για το μοίρασμα του κόσμου. Να το πω απλά για να μην τρώω χρόνο. Μένεται ο οικονομικός, πολιτικός και διπλωματικός πόλεμος καθημερινά σε όλα τα επίπεδα ανάμεσα στις υπεραλιστικές δυνάμεις. Υπάρχουν ήδη ζωντανές, να το πούμε έτσι, πολεμικές αναμετρήσεις, προετοιμάζονται νέες και πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας γιατί θα εμπλακούμε έτσι και αλλιώς σαν χώρα αλλά και γενικότερα. Αυξάνονται οι εξοπλισμοί και παίρνοντας υπόψη ότι ο καπιταλισμός μαστίζεται από κρίσεις και δεν πρόκειται ποτέ να μην περνάει κρίσεις, όταν οξύνονται και η οικονομική κρίση και όλοι αυτοί οι ανταγωνισμοί μεγαλώνουν οι κίνδυνοι για περιφερειακούς αλλά και για γενικευμένο υπεραλιστικό πόλεμο. Τώρα, καινούργια στοιχεία αναλύονται σε όλη την γραπτή εισήγηση. Εγώ δεν θέλω να τα επαναλάβω, ούτε τις συνέπειες των πολέμων είναι γνωστά. Αυτό που έχει μια σημασία είναι ότι πέρα από τους γνωστούς διεθνείς οργανισμούς,
υπεραλιστικούς οργανισμούς, οι οποίοι πια ελέγχονται από υπεραλιστικές δυνάμεις στο σύνολό τους, όπως είναι ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Κλπ. G20 και να μην αναφέρουμε, δημιουργούνται και νέοι. Και έχει μια σημασία αυτό. Δημιουργούνται νέες συμμαχίες επιθετικές, όπως είναι η τριμερή συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ, Βρετανία, Αυστραλία. Έχει μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί πλέον μετατοπίζεται και η υπεραλιστική επιθετικότητα, όχι ότι σταματάει από άλλες περιοχές, αλλά στην περιοχή του Ειρηνικού. Οξύνεται ο ανταγωνισμός με την Κίνα σε εκείνη την περιοχή, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δημιουργούνται άξονες και αντιάξονες. Ο πολυδιαφημιζόμενος άξονας των ελληνικών κυβερνήσεων, όλων, τουλάχιστον των τελευταίων ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα Νέας Δημοκρατίας, ανάμεσα σε Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ και Αιγυπτό, είναι επιθετικός. Και όλοι αυτοί οι άξονες και αντιάξονες που δημιουργούν, τι στόχο έχουν? Έχουν στόχο την άμυνα των χώρων? Όχι. Έχουν στόχο να διασφαλίσει κάθε αστική τάξη κάθε χώρας όσο μπορεί μεγαλύτερο κομμάτι από το μοίρασμα του πλανήτη. Σε όλη την ανθρωπότητα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και το έχουμε πει, εκδηλώνεται όλη αυτή η επιθετικότητα και οι ανταγωνισμοί. Στην περιοχή μας εκδηλώνεται με εκρηκτικό τρόπο. Το έχουμε από πολλά χρόνια σημειώσει και το παρατεωρισμένοι έλεγαν άρα πράγματα, όχι από το δικό μας το κίνημα. Στην περιοχή μας η κατάσταση είναι εκρηκτική. Πραγματικά από τους ανταγωνισμούς των μεγάλων υπεραλιστικών δυνάμεων αλλά και των αστικών τάξεων της περιοχής που σπρώχνονται, πώς να το πω δηλαδή, κάνουν καλυστία, θα το έλεγα έτσι, για το ποιος είναι ο καλύτερος υπηρέτης των υπεραλιστικών συμφερόντων και φυσικά αυτό δεν έχει να κάνει με ιδεολογικό, αλλά έχει να κάνει με τα οικονομικά συμφέροντα του κεφαλαίου. Και το κεφάλαιο της Ελλάδας είναι ισχυρό. Γιατί ορισμένοι λένε ότι η Ελλάδα είναι η φτωχή, η χώρα, η μικρή. Πρώτη σε εμπορικό στόλο στον κόσμο, μια χώρα 11 εκατομμυρίων. Τεράστιες επενδύσεις στο εξωτερικό, αραβικές χώρες και σε όλη την περιοχή. Αυτά ακριβώς τα συμφέροντα θέλουν να διασφαλίσουν με αυτή την πολιτική και όχι ότι είναι με το ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους από λόγους ιδεολογικούς, αλλά επειδή πιστεύουν ότι μέσα από αυτές τις υπεραλιστικές επιθετικές συμμαχίες μπορούν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερα κέρδη. Το συνέδριο, να σημειώσουμε και κάτι, γιατί πέρασαν πολλά χρόνια. Όσοι φαντάζονταν και στον τόπο μας, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά το 1990 και την ανατροπή του σοσιαλισμού και διαφήμιζαν την παγκοσμιοποίηση, τον κόσμο της ειρήνης και της φιλίας, που έλεγε π.χ. η Δαμανάκη τότε με την εκλογή του Κλίντον από τον συνασπισμό. Εκεί δεν ήταν, γιατί έχει αλλάξει πολλά πουκάμισα, όπως και άλλοι. Όλα αυτά λοιπόν έχουν καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος μπροστά στην υπεραλιστική βαρβαρότητα. Νομίζουμε ότι στο συνέδριο και οι ομιλίες θα βοηθήσουν και με τον προβλητηματισμό, την ισχυροποίηση του αντιπεραλιστικού κινήματος σε συνεργασία με το εργατικό λαϊκό κίνημα, ώστε να δημιουργηθεί, να δυναμώσει η λαϊκή αντίσταση, να οικοδομηθεί ένα μεγάλο μέτωπο κοινωνικών δυνάμεων, να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για να ανοίξει ο δρόμος της ανατροπής, που είναι και η μοναδική λύση για τους λαούς. Ιδιαίτερη σημασία, κατά τη γνώμη μας, όπως τονίζεται βέβαια και στην εισήγηση, έχει η δουλειά ώστε ο λαός να αντιληφθεί και να αγωνιστεί κατά της εμπλοκής της Ελλάδας στα υπεραλιστικά σχέδια. Και να αντιληφθεί ότι η Ελλάδα, οι ελληνικές κυβερνήσεις και όχι ο ελληνικός λαός, ασκεί επιθετική πολιτική. Δεν είναι η μόνιμα αμενόμενη απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα, που βέβαια υπάρχει και την έχουμε αναλύσει. Είναι επιθετική πολιτική και πολύ περισσότερο κλιμακώνεται αυτή η επιθετική πολιτική για να πάρουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο από τη λία των πρωτοβραγωγικών πηγών και το μοίρασμα που γίνεται στην περιοχή αλλά και γενικότερα. Εμείς δεν πρέπει στο βαθμό που μπορούμε να υποχωρήσουμε στην πίεση που ασκείται και που είναι σκόπιμη ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία απειλείται από την Τουρκία και ότι όλες οι συμμαχίες που γίνονται τώρα, αυτό το τέρας των εξοπλισμών θα πάει 13 δισεκατομμύρια,
και δεν θα έχει τέλος. Όλα αυτά που συμβαίνουν είναι για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της, να διασφαλίσουν την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Αλλά το αντίθετο, να μην υποχωρήσουμε με επιχειρήματα, να πείσουμε τον ελληνικό λαό με παραδείγματα που είναι ζωντανά, κραυγαλαία θα έλεγε κανένας, ότι είναι επιθετική αυτή η πολιτική. Γιατί? Τι χώρα είναι αλήθεια αυτή? Θα την περιγράψουμε. Τι χώρα είναι? Είναι χώρα ειρήνης, φιλίας και σταθερότητας που κοροϊδεύουν τον κόσμο ο ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και άλλο, όλοι που υπερασπίζονται αυτό το σύστημα? Τι χώρα είναι αυτή από τη μια άκρη στην άλλη, γεμάτη βάσεις? Καμιά κυβέρνηση δεν τόλμησε από το 1974 να δώσει νέες βάσεις. Ποιος άνοιξε το δρόμο? Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος καλπάζει σε αυτόν τον δρόμο? Η Νέα Δημοκρατία, δίνοντας τα υπόλοιπα, επεκτείνοντας την Αμερικάνικη Συμφωνία. Αμυντική είναι αυτή η πολιτική της Ελλάδας? Τέτοια χώρα έχει σχέση με την άμυνα ή είναι προκεχωρημένο φυλάκιο του υπεραλισμού για τις πολεμικές επιχειρήσεις στην περιοχή? Εκχώρησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και υπογράφει τώρα και η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο όλες τις στρατιωτικές δομές της χώρας, αλλά όχι μόνο αυτές, και τις πολιτικές υποδομές, που είναι σχετικά πρωτοφανές, είναι σπάνιο, έτσι δεν είναι Γιώργο, παγκόσμια, και τις πολιτικές υποδομές να τις παραχωρείς στους λεγόμενους συμμάχους. Και η συμφωνία με τη Γαλλία, επιθετική είναι και αυτή η συμφωνία. Βγάζει τη Γαλλία στην περιοχή και εκεί στριμώχνονται και τα συμφέροντα της αστικής τάξης της χώρας μας. Συμμετοχή σε όλες τις ασκήσεις. Αυτό πρέπει να το αναδείξουμε. Τι υπηρετεί η αλήθεια, τι υπηρετούσαν οι ασκήσεις Ελλάδας, Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών στα Γρεβενά? Προσομοίωση με το Ιράν ήταν. Είναι προετοιμασία για πόλεμο κατά το Ιράν. Πέρα από όλα τα σενάρια, στην Νορβηγία υπάρχουν τα εθνικά συμφέροντα. Όλα τα σενάρια είναι κατά της Ρωσίας και την περικύκλωση της Ρωσίας. Και ποιο είναι το θέμα? Πέρα από αυτό, το ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε στόχο, εκτός των άλλων, ξοδεύονται δισεκατομμύρια, κυριολεκτικά δεκάδες εκατομμύρια, σε αυτές τις ασκήσεις. Πρακτικά παραδείγματα, 10.000 την ώρα και η F-16 όταν πετάει. Φανταστείτε τι πληρώνουν όλα τα υπόλοιπα. Τι χρηματοδοτεί ο ελληνικός λαός, στα στενά του ορμούς? Τέτοια επιχειρήματα πρέπει να δώσουμε και στον ελληνικό λαό για να αντιληφθεί τι είναι πλέον αυτή η χώρα. Εμείς έχουμε χρέος να αναδείξουμε ότι η Ελλάδα συμμετέχει και συμμετέχει σε όλες τις επιθετικές ενέργειες. Δεν έχει πει όχι ποτέ σε ό,τι έχει ζητήσει το ΝΑΤΟ και δεν το είπε για λόγους υποταγής, αλλά όπως είπαμε πριν, για να υπηρετηθούν εδώ τα συμφέροντα και να αναδείξουμε ότι εμείς δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους λαούς, να μοιράσουμε τίποτα και να χωρίσουμε τίποτα με τους λαούς της περιοχής, και δεν θα χύσει το αίμα του ούτε ο ελληνικός λαός, ούτε και άλλοι λαοί δεν πρέπει να χύσουν το αίμα τους για να μεγαλώνουν τα κέρδη των μονοπωλίων και των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό που μοιράζονται σήμερα οι λαοί κυριολεκτικά είναι η φτώχεια, η μιζέρια, η δυστυχία, η ένταση της εκμετάλλευσης, τα αδιέξοδα. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, που είναι δύσκολες, έχουμε συνέστηση των δυσκολιών που υπάρχουν. Δεν πετάμε στα σύννεφα όπως λένε ορισμένοι. Ίσα-ίσα που αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες, δυναμώνουμε τον αγώνα και την πάλη μας για να δείξουμε στο λαό ότι οι λαοί έχουν τη δύναμη όταν το αποφασίσουν να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση. Και η ιστορική εμπειρία και η επίκληση της ιστορίας έχει μεγάλη σημασία και για τον κόσμο και ιδιαίτερα για τις νέες γενιές. Γιατί η ιστορία διδάσκει ότι οι εκμεταλλευτές δεν είναι ανίκητοι, παρά τις προσωρινές καμπές και υποχωρήσεις. Ότι εκεί που η καταιγίδα δεν έρχεται απότομα, και εννοούμε η ανατροπή, όπως έγραφε ένα Σούγκρους σε ένα βιβλίο. Η καταιγίδα είναι αποτέλεσμα, είναι μετά τη λιακάδα, εμφανίζονται μικρά σύννεφα, δυναμώνουν, μεγαλώνουν και μετά ξεσπά. Έτσι είναι και ο αγώνας των λαών. Επομένως, εμείς όσο μπορούμε
και το κάνουμε μέχρι τώρα και πιστεύουμε ότι το συνέδριο θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο να δυναμώσουμε τις αιστείες αντίστασης που υπάρχουν και στη χώρα μας και διεθνώς. Να σηκώσουμε το βάρος που είναι μεγάλο για τη χώρα μας, αλλά όμως το αποδεχόμαστε, ώστε αυτές οι αιστείες της αντίστασης να γίνουν ποτάμι αύριο, λάβα ηφαιστειακή για να σαρώσουν την καπιταλιστική βαρβαρότητα.